Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, τον κύριο Απόστολο Βεσιρόπουλο, πραγματοποίησε την 3η, 13 Δεκεμβρίου, ο Δήμαρχος Πρέβεζας, Νίκος Γεωργάκος. Στη συνάντηση τέθηκαν θέματα που αφορούν το ιδιοκτησιακό πλαίσιο ακινήτων και τα οποία θα αξιοποιηθούν από τη Δημοτική Αρχή. Για το θέμα αυτό έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Πρέβεζας, τον κύριο Νίκο Γεωργάκο. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα από την όμορφη και χριστουγεννιάτικη Πρέβεζα. Έτσι, με εορταστικό κλίμα. Να ξεκινήσουμε όμως από τις συναντήσεις, διότι ξέρω δεν είναι η μοναδική βέβαια συνάντηση με τον κύριο Βεζιρόπουλο. Θα πούμε στη συνέχεια και για άλλη συνάντηση στο Υπουργείο Πολιτισμού. Να ξεκινήσουμε όμως από αυτό το θέμα, που όπως είπαμε αφορά το ιδιοκτησιακό πλαίσιο. Ακριβώς. Δηλαδή, ακριβώς έτσι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το ιδιοκτησιακό πλαίσιο και η διαχείριση της δημοτικής περιουσίας είναι κάτι που με απασχολεί όλη αυτή την τριετία. Δεν ξεχνάμε με την Enterprise Greece πώς τα 220 στρέμματα προχωρούν σε αυτή την επένδυση, άρα μια διαχείριση της δημόσιας περιουσίας έρχεται προς αυτό το κομμάτι και ένα δεύτερο κομμάτι είναι τα στρατόπεδα και ένα τρίτο είναι τα ακίνητα που υπάρχουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Mm-hmm. Είναι ακίνητα τα οποία το 1993 έχουν δεσμευτεί ως προς κοινόχρηστους χώρους και πράσινο μέσα στην πόλη της Πρέβεζας, οπότε θεωρούμε ότι η απόδοσή τους πρέπει να γίνει άμεσα. Είναι ένα σημείο στην παραλία όπου είναι το παλιό Τελωνείο, που εκεί υπάρχει αντίστοιχη μελέτη για την αξιοποίηση του χώρου και του παλιού κτηρίου σε κέντρο ψηφιακής τεχνολογίας, με όλα τα ψηφιακά μας να μπαίνουν σε αυτό το κομμάτι, καθώς και το μελλοντικό ψηφιακό μουσείο. Και ένα δεύτερο είναι η κυλέση αξιωματικών, αλλά εκεί έχουμε μια διαφορετική περίπτωση, γιατί εμπλέκεται και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άρα αυτά τα δύο ζητήματα, καθώς και άλλα όσα είναι στην ΕΤΑΔ, σε ένα κλίμα πολύ καλής συνεργασίας μαζί με τον Υπουργό και τους υπηρεσιακούς παράγοντες έγινε αυτή η συζήτηση και σίγουρα θα έχουμε αποτελέσματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε τώρα και στην χθεσινό απογευματινή συνάντηση που είχατε, μετά από πρόσκληση βεβαίως της κυρίας Λίνας Μενδώνη, της Υπουργού Πολιτισμού, και στην οποία βεβαίως παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, ο κύριος Καχρημάνης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας, ο κύριος Στράτος Ιωάννου, και εσείς, κύριε Δήμαρχε. Και εκεί βέβαια συζητήθηκε πρωτίστως το θέμα ένταξης της Νικόπολης στην UNESCO, οι διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει και τι απομένει ακόμη. Το ένα κύριο βασικό ζήτημα, έτσι. Το ζήτημα είναι ότι για να ενταχθούμε στην UNESCO πρέπει να περάσουν σχεδόν 3 χρόνια, δηλαδή ο στόχος της ένταξης, με όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται, πάμε για το 2025 ή το 2026. Μέχρι τότε όμως θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και κάποια έχουν ξεκινήσει την πρώτη φάση. Η πρώτη φάση έχει σταματήσει το 2014 μόνο και λόγω της εθνικής οδού που περνάει μέσα από την αρχαία Νικόπολη. Οπότε δημοπρατήθηκε αυτό το έργο, προχωρά και έρχεται τώρα η συνέχεια του φακέλου και το τι απαιτείται είναι επίπονο σχέδιο, έχει πάρα πολλά ζητήματα μέσα. Η αρχαία Νικόπολη, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι τεράστια περιοχή, οριοθετείται όμως σε σημείο με τα πιο σπουδαία μνημεία και εκεί θα πρέπει να γίνουν διάφορα, δηλαδή και ο Δήμος με την ακίνητη περιουσία και η περιφέρεια με την Εθνική Οδό έξω και τα έργα, γιατί στην σύσκεψη ήταν και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, η κυρία Αγγέλη, καθώς και πολλοί υπηρεσιακοί παράγοντες και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Τέθηκε χρονοδιάγραμμα και τέθηκε το τι πρέπει να γίνει σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέσα στο 23 και στο 24 για να ετοιμαστούμε. Πολύ ωραία συζήτηση, κράτησε πάνω από 3 ώρες και τα αποτελέσματα θα φανούν στην πορεία ένα-ένα, ξεπερνώντας προβλήματα και ανατέθοντας μελέτες οι οποίες θα ισχυροποιήσουν το φάκελο της ένταξής μας.
Πέρα από το ζήτημα της αρχαίας Νικόπολης, στο τραπέζι του διαλόγου τέθηκαν και τα ιαματικά λουτρά. Και εδώ χρειάζεται η μελέτη, η τροποποίηση της μελέτης να συζητηθεί στο ΚΑΣ, κύριε Γεωργάκο, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά, και αυτό που τόνισε και ο Περιφερειάρχης, γιατί έχουμε υπογράψει με τον κύριο Καχρημάν την προγραμματική μέσω ίντερνετ για τα ιαματικά λουτρά, ναι. Είναι ένα έργο που συνεχίζεται. Και ένα έργο όταν έχει ξεκινήσει και πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στο 2023, δεν πρέπει να καθυστερήσουμε ούτε μία μέρα για αυτά που πρέπει να κάνει η αρχαιολογία, και πολύ σωστά τα κάνει, γιατί το Χαμάμ είναι το κεντρικό σημείο των ιαματικών λουτρών που είναι ως μνημείο και δεν θα χρησιμοποιείται, και θέλει μια ειδική μελέτη. Αυτή η μελέτη κατεπήγον πρέπει να περάσει μέσα στο Δεκέμβριο, και η Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για να προχωρήσουμε μετά το τι πρέπει να κάνουμε στο κεντρικό σημείο αυτό του κτηρίου. Ήδη όμως υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, κύριε Δήμαρχε. Δηλαδή από την ένταξη των ιαματικών λουτρών, των ιαματικών πηγών, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, μέχρι και την ένταξη των προγραμμάτων του τουρισμού, της προβολής, της ανάδειξης, έχει περάσει αρκετό χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω πόσα χρόνια, αλλά σίγουρα τα τελευταία 3 χρόνια μιλάμε συνεχώς για την ανάδειξη των ιαματικών λουτρών. Με μελέτες, παραμελέτες, έγγραφα, γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ουσιαστικά όμως αποτέλεσμα... Δυστυχώς, πολλές φορές το λέω και στους συνεργάτες μου, το λέω και στους δημότες μου, ότι από τη στιγμή που έχουμε μία μελέτη, ξεκινάμε μία μελέτη, η ορίμανση, η χρηματοδότηση, η δημοπράτηση, οι ενστάσεις που τυχόν μπορεί να γίνουν για να φανεί στο δημότη, σίγουρα πολλές φορές ξεπερνάνε και τα 2, 3 και 4 χρόνια. Δηλαδή έχουμε ξεκινήσει έργα στην αρχή της θητείας μας και βρίσκονται στο στάδιο τώρα της τελικής σύμβασης και δεν έχουν φανεί στο δημότη. Αυτό συμβαίνει με τα δημόσια έργα. Δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις, μακάρι να ήταν και πιο γρήγορα και να γινόταν πολύ πιο γρήγορα τα πράγματα, αλλά αυτό που με ευχαριστεί είναι ότι τουλάχιστον έχει δημοπρατηθεί, προχωράει το έργο, ειδικά των ιαματικών πηγών, και καθώς και τα υπόλοιπα μεγάλα έργα, είτε λέγεται στο κάστρο του Αγίου Ανδρέα, είτε λέγεται η ανάπλαση παραλίας, είτε το πράσινο σημείο και όλα αυτά, έχουν ήδη δρομολογηθεί, άλλα εκτελούνται και άλλα είναι προς συμβασιοποίηση. Μέσα στο 2023 σίγουρα θα ξεκινήσουν, αλλά όταν... Που το θέμα είναι πότε το βλέπει ο δημότης. Αυτό σίγουρα στην τοπική κοινωνία έχει περάσει. Δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη τα έργα, όμως μπορείς να τα προγραμματίσεις, να ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν. Τώρα, μια που μιλήσατε για έργα, και στο τελευταίο συνέδριο της ΚΕΔΕ, εκείνο που επισημάνθηκε από όλους είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα τα έργα, οι μελέτες, η ένταξή τους σε κάποια χρηματοδοτικά προγράμματα, ώστε να προχωρήσει και η υλοποίηση τους, η δημοπράτηση και η υλοποίηση των έργων. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για καθυστέρηση, κύριε Δήμαρχε, το είπαμε και λίγο πριν. Έτσι ακριβώς. Και εδώ έρχεται το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει βάλει πολύ στενά χρονοδιαγράμματα, δηλαδή για τις πολύ ώριμες μελέτες όπως έχουμε βάλει στην οδική ασφάλεια μέσα στην πόλη της Πρέβεζας, καθώς επίσης και τις συνδέσεις που έχουμε με έναν οικισμό τον Αρχάγγελο στο βιολογικό που κατασκευάζεται στο Ζάλογκο. Με το που προκυρήσονται, με που μας δίνουν την δυνατότητα, την ένταξη, θα πρέπει μέσα σε 1-2 μήνες, ακόμα και 3 το πολύ, να συμβασιοποιήσουμε. Θεωρώ ότι μακάρι να το πετύχουμε αυτό, μακάρι να μην έχουμε μεγαλύτερα χρονοδιαγράμματα, για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε γρήγορα από το Ταμείο Ανάκαμψης αρκετά χρήματα. Το Τρίτσις. Στο Τρίτσι περιμένουμε τώρα την ανάπλαση του Παντοκράτορα και το επόμενο είναι η μελέτη του Μουσικού Σχολείου. Έχουμε προχωρήσει μια προγραμματική, ολοκληρώνουμε την προγραμματική με το Υπουργείο Πολιτισμού για το κάστρο του Παντοκράτορα. Θεωρούμε ότι στο χρονικό διάστημα που μας απομένει μέχρι και την αρχή του χρόνου να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για να ξεκινήσουμε τις μελέτες και τη χρηματοδότηση μετά. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα το Τρίτσις, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Θεωρώ ότι αρκετές μελέτες από εκεί θα ενταχθούν και στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα βρούμε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όλα αυτά τα εκατομμύρια που έχουμε υποβάλει και εκεί
που είναι έργα ουσίας και θα κάνουν και τη διαφορά έτσι στη διαχείριση μέσα στο Δήμο μας. Και ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι τώρα τελευταία προέκυψε και ένα θέμα με το φυσικό αέριο στις πόλεις όπως είναι η Πρέβεζα, η Άρτα, η Ταγιάννενα και τη Ιγουμενίτσα. Θα ξεκινήσουν εργασίες. Βέβαια έχουμε, η αλήθεια είναι, τρομοκρατηθεί λίγο γιατί το θέλουμε το φυσικό αέριο, αλλά έχουμε φτιάξει ορισμένους δρόμους, έχουμε φτιάξει κάποια πλακόστρωτα. Σίγουρα είναι η δυσκολία μας πάλι να τα ξαναφτιάχνουμε μετά από ένα πάλι ξανασκάψιμο, πάλι ξανά αποκατάσταση. Θα δούμε όμως, έργα αυτά είναι έργα πνοής. Θεωρούμε ότι θα βρούμε και τις χρηματοδοτήσεις μετά για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Ίσως πιο αναγκαία για τις τοπικές κοινωνίες, κύριε Δημάρχε. Υπήρξαν ζημιές από την κακοκαιρία Αιγαία. Είναι πραγματικά τοπικά φαινόμενα που μας προβληματίζουν, δηλαδή ορισμένες περιοχές δέχονται μεγάλο ύψος βροχής και έχουμε θέματα όπως σε κάποια σημεία του Δήμου μας. Ευτυχώς δεν είναι πολλά, τα διαχειριζόμαστε μαζί με την πολιτική προστασία και την περιφέρεια με τα μηχανήματα, προσπαθούμε να κάνουμε δηλαδή, το καλύτερο. Δεν ήταν δηλαδή ιδιαίτερα προβλήματα, αντιμετωπίστηκαν τα περισσότερα. Απλώς έτσι, τις χρηματοδοτήσεις, τώρα φτάνουμε στις προηγούμενες φυσικές καταστροφές, γιατί δεν έχουμε σταματήσει ως Δήμος να είμαστε σε έκτακτη ανάγκη. Αυτό που συμβαίνει αυτά τα 2-2,5 χρόνια με την κλιματική κρίση είναι τρομερό. Έργα όμως τώρα δημοπρατούνται, θα ξεκινήσουν από τις προγραμματισμένες που είχαμε κάνει σε σχέση με τις προηγούμενες φυσικές καταστροφές και μία τάξη προϋπολογισμού περίπου 1 εκατομμυρίου που μας επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών. Λαμπερή από απόψε και η Πρέβεζα με το άναμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου και φυσικά το εορταστικό αυτό κλίμα θα συνεχίσει και τις επόμενες μέρες προκειμένου πολίτες και επισκέπτες να μπορούν να χαρούν τις Άγιες αυτές μέρες, έτσι δεν είναι? Πραγματικά και θα τις επόμενες μέρες και πριν τα Χριστούγεννα να σας δώσω και τις καλύτερες ευχές μου και όλο αυτό το που συμβαίνει εδώ στην Πρέβεζα αυτές τις μέρες για να μπορέσετε όλοι και να το δουν. Έτσι. Αφού δεν θα μπορέσουν να έρθουν, αλλά και τους καλώ βέβαια όλους τους επισκέπτες εδώ και από την Άρτα, από τα Γιάννηνα, από τις περιοχές που εκπέμπεται, να έρθουν στην Πρέβεζα και να περάσουν όμορφα. Να εμείς καλά, είμαστε κύριε, όλοι άνθρωποι με χαμόγελο και σας περιμένουμε και κοντά. Και φιλόξενοι, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο. Θα τα πούμε και πριν από τις γιορτές, τις παραμονές, για τις καθιερωμένες πια ευχές στον κόσμο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ σε όλους.